Γενικά είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, τις δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, είχε την καλή ευκαιρία με τον Μπρούνο στην αρχή. Αλλά στη συνέχεια εμείς όσο περνούσε η ώρα το ισορροπούσαμε το παιχνίδι και φαινόταν ότι όποια ομάδα πήγαινε τον γκολ θα ήταν αυτή που θα κέρδιζε. Εγώ δεν ήξερα πραγματικά πριν το παιχνίδι πώς θα παρουσιαστούμε. Εκτός τη διάρκεια που υπήρχε και αυτό το θέμα με την έλλειψη προπονήσεων, ναι, μεν αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμά μας, κοιτάξαμε να μην πιέσουμε, να είναι όσο δυνατόν για να είναι πιο φρέσκοι. Αλλά τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού φάνηκε ότι μας έλειπε ο ρυθμός. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα που ήταν πολύ επικίνδυνη, όταν κλέβει την μπάλα με τους γρήγορους τέσσερις μπροστά που έχει να σου βγάλει φάσεις. Κάναμε λάθη στην αρχή γιατί προσπαθούσαμε να δούμε τον άξονα, οπότε τον χάναμε. Φεύγανε γρήγορα στην αντεπίθεση, το διορθώσαμε αυτό. Και μετά νομίζω ότι το ισορροπήσαμε καλά το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε κι εμείς, αν είχαμε ένα καλό πάσιμο, αν είχαμε μια καλή πάσα, από τη στιγμή που φεύγαμε από την πρώτη πίεση του αντιπάλου, να κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες, να τελειώσουμε περισσότερες φάσεις και να αρχίσουν να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Όμως σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι με όλη αυτή την κατάσταση είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον από τη διάθεση που δείχνουν τα παιδιά και βέβαια ότι κατορθώσαμε έστω και έτσι να κερδίσουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο που δεν βρίσκεται η τυχαία σας νικητές. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στα παιδιά. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα να κυλήσει λίγο πιο ήρεμα, να ετοιμαστούμε για τα τρία παιχνίδια που απομένουν όσο μπορούμε πιο ήρεμοι και χαλαρή για να τελειώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη σεζόν. Coach, τι ήταν αυτό που είπες στους παίκτες για να τους κρατήσεις συγκεντρωμένους, να δουν το παιχνίδι? Γιατί όπως είπες ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Εντάξει, έχω πει ότι είναι καλό που παίζουμε με αυτές τις ομάδες που είναι ψηλά στην βαθμολογία. Γιατί θέλεις όσο προβλημάσαι από όσο όσα και να είναι τα προβλήματά σου, να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις με καλό αντίπαλο, λίγο πολύ το μυαλό σου είναι καλύτερα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να τελειώσουμε όσο γίνεται καλύτερα από το πρωτάθλημα. Τώρα που θα τερματίσουμε τι πρώτου βαθμού θα πάρουμε, δεν το ξέρουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε σε τρία παιχνίδια να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Αυτό που έχω πει στα παιδιά είναι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε φτιάξει ένα καλό γκρουπ από τον Γενάρη και μετά, να εννοώ ένα καλό κλίμα μεταξύ τους. Προσπαθούν, σέβεται ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι φαίνεται αυτό μας στο γήπεδο τουλάχιστον με τα καλά μας και τα σχημά μας. Δίνουμε μια ομάδα μας στο γήπεδο, αυτό είναι σημαντικό για μένα. Σας ενώπησε η δεύτερη και του Μουσακίδη. Εντάξει, είπαμε όλοι οι κανονισμοί εφαρμόζονται σε εμάς, το είπαμε συνέχεια αυτό γίνεται. Αν έκπληξε να τελειώσουμε την ίδια 11. Άλλο δουλειά.